Λίγο πριν από τη σέντρα για τον πρώτο προημιτελικό του κυπέλου ανάμεσα στην τοπική ομάδα και την Λάρισα. Ένα παιχνίδι που γίνεται μια εβδομάδα αργότερα από τα υπόλοιπα. Η ρεβάνς στις 31 Ιανουαρίου, όπως θα γίνουν δηλαδή και οι ρεβάνς των υπόλοιπων αναμετρήσεων. Βλέπετε ορισμένους φίλους της Λάρισας που ταξίδεψαν για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους σε αυτή τη δύσκολη αποστολή. Εδώ βλέπετε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η Κέρκυρα πρώτα με τον Σιντιμπέ, τον Πετρά, τον Σίκοφ, τον Αστασιάδη, τον Καραδήμο, τον Καρβάλιο, τον Ντασίλβα, τον Φούφουλα, τον Φώτη, τον Σκούφαλη και τον Ζαχαρόπουλο. Η 11 που επέλεξε ο Μπάμπη Στενές για αυτή την αναμέτρηση. Και ο Γιώργος Δόνης με τον Κυπουρό, τον Γκαλίτσιο, τον Φέρστερ, τον Βενέτη, τον Κατσιαρό, τον Γκίκα, τον Αλεξάνδρου, τον Χατζηλιόντα, τον Κλέιτον, τον Μπασιλά και τον Κόσλεϊ. Το παιχνίδι άρχισε. Χατζηλιόντας. Κάθε τη πάσα θα βγει γρήγορα ο Σιντιμπέ. Με τα πόδια θα απομακρύνει τον Γιώσεφ Κόσλεϊ. Ποιος δεν κατάφερε να προσπάσει την μπάλα από τον goalkeeper της Κέρκυρας, Σκούφαλης. Τακουνάκι. Σέντρα απομακρύνει ο Γκαλίτσιος που είχε συγκλίνει προς τον κεντρικό άξονα. Και εδώ το κατέβασμα της μπάλας και το τακουνάκι του Σκούφαλη για τον Πετρά. Ωραία προσπάθεια. Παρά θα περάσει. Με αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Είναι κόντρα ο αέρας στην ομάδα της Κέρκυρας, έτσι όπως επιτίθεται, και είδατε πως παίρνει μπάλα, παίρνει ο αέρας την μπάλα προς την εστία του. Βλέπετε κάποια πλάνα από μια πολυκατοικία που είναι γύρω γύρω από το γήπεδο. Το 1-2 συνδυασμός, το σουτ, μπάλα θα κοντράρει από τον Φλαβίνιο, η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Το σούτ από μακριά, η μπάλα θα αναπηδήσει, θα δυσκολέψει τον Κυπουρό, ποιος με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει. Βραζιλιάνος εκτελεί, μπάλα θα περάσει, ο Σιντιμπέ δύσκολα από την προσποίηση του Κόσλεϊ. Μακριά από τον Κατσιαρό. Κόσλεϊ. Πάσα του για τον Κλέιτον. Βγαίνει ο Κατσιαρός από πίσω από τον Βραζιλιάνο. Το σούτ του Κλέιτον. Ο Σιντιμπέ θα χάσει. Θα έρθει δυνατά ο Κατσιαρός. Ευκαιρία. Ως μη γενόμενη φάση όμως υπάρχει υπόδειξη offside από την κυρία Κωνσταντινίδου. Στο σούτ που έκανε ο Κλέιτον, ο Κατσιαρός ήταν εκτεθειμένος. Το 0-0 διατηρείται στο εθνικό στάδιο της Κέρκυρας. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε μισή ώρα παιχνιδιού. Τον Βασιλά για τον Αλεξάνδρου, το σουτ πολύ καλό. Μπάλα έξω από την εστία του Σιντιμπέ. Δεν ξέρω αν έχει βρει και στο δοκάρι από το σουτ του Κύπριου. Δείτε ξανά το σουτ από τον Αλεξάνδρου. Η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Σιντιμπέ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτς μέχρι τώρα από τον 24χρονο Κύπριο. Βλέπετε και τα πανό των φίλων της Λάρισα στην Κερκίδα. Τότε έχασε 2-0 με τα γκολ του Δημόπουλου και του Αντωνίου. Ο Δόνης στον πάγκο δίνει οδηγίες. Τώρα βοηθάει την Λάρισα. Από μακριά επιχείρησε ο Φέρστερ να ευνηδιάσει τον Σιντιμπέ. Πολύ γρήγορα ο Φούφουλας πάνω στην μπάλα. Κολεύεται να τον ελέγξει στον αέρα. Έχει σπρώξει ο Σίκοφ τον Βασιλά. Δείτε ξανά εδώ πως ο Σίκοφ σπρώχνει με το χέρι τον Βασιλά και είναι μέσα στην περιοχή. Είναι πέναλτι που δεν βλέπει ο Τσαχιλίδης. Προς τιμήν του πάντως ο Βασιλά δεν διαμαρτύρθηκε. Δέχτηκε την απόφαση του διαιτή να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλά υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση από τον Σκοπιανό κεντρικό αμυντικό. Καγιούζης, πέρασε ο Φλαβίνιο. Γουστάβο, κεφαλιά από τον Φώτη, δεύτερη κεφαλιά από τον Βενέτη, κόρνερ.
Αλλά θα περάσει από τον Φούφουλα. Ο Κουκουρός με δεύτερη προσπάθεια. Πάσα για τον Κόσλεϊ που φεύγει απέναντι από τον Σιτιμπέ. Ο Σιτιμπέ θα πει όχι. Και ο Καραδήμος απομακρύνει. Μια φάση που πιθανότατα να ξεκίνησε από θέση offside. Θα το δούμε στο replay. Βλέπετε όμως ότι δεν υπάρχει offside. Καλύπτει ο Σίκοφ. Οι διαμαρτυρίες από τους φίλους της Κέρκυρας, αλλά δεν υπάρχει offside γιατί κάλυπτε ο Σκοπιανός. Ο Μπασιλά για τον Καλατζή. Το έχει μπροστά του τον Σίκοφ. Θέλει να περάσει ο Καλατζής, αλλά δεν κατάφερε. Για βοήθεια ο Φλαβίνιο. Άλλαξε, δεν υπάρχει offside. Το Κόσλεϊ, το shoot corner. Με τον Βενέτη που είχε μείνει μπροστά από την προηγούμενη στημένη φάση. Πάσα από τον Πετρά για τον Σκούφαλη που θα πατήσει ωραία την μπάλα και θα βγάλει για τον Γουστάβο. Είναι μέσα στην περιοχή και ο Φούφουλας και ο Φλαβίνιος. Το Φλαβίνιο, η μπάλα στο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την Κέρκυρα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Νέο σούτ από τον Σκούφαλη, μπάλα ψηλά out. Η μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι στο 88 είναι για την Κέρκυρα. Από τη σέντρα του Γουστάβο μόνος του απέναντι στον Κυπουρό, στο δοκάρι. Ήρθε από πίσω ο Καγιούζης και συνέχεια το σούτ του Σκούφαλη έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Κυπουρού. Η μεγαλύτερη φάση στο μάτς, το 88, για τους γηπεδούχους που λέγαμε ότι πιέζουν. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια αντεπίθεσης των φιλοξενούμενων με τον Μπασιλά να περνάει από το μαρκάρισμα του Σίκοφ. Περιμένει ο Κόσλεϊ απέναντι. Αυτόν θέλει να βρει ο Μπασιλά. Η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα χέρια του Σιτιμπέ. Καραδήμος ψάχνει τον γκολ. Η Κέρκυρα θα χάσει ο Κυπουρός. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον Γουστάβο, ο Φώτη, ο Κυπουρός με δεύτερη προσπάθεια, απομακρύνει ο Καλατζής. Καγκιούζης, είναι και ο Γουστάβο με το δεξί, μπάλα πάνω στο τείχος. Η τελευταία φάση στο παιχνίδι, το 0-0 διατηρείται. Ο Τσαχιλίδης σφυρίζει για τελευταία φορά.